σε ακριβώς 6 μήνες, στις 26 Ιουλίου, η Ολυμπιακή Φλόγα θα φτάσει στις όχθες του Σικουάνα για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Αφού γίνει η αφίτη στην Αρχαία Ολυμπία, ταξιδέψει για 10 μέρες σε όλη την Ελλάδα και παραδοθεί στην Οργανωτική Επιτροπή σε ειδική τελετή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, θα πάει με πλοίο στην Μασαλία και θα ξεκινήσει μια μεγάλη περιοδία στην Γαλλία. Ο Ματιέ Τρεβέρς επιλέχθηκε έναν ένας από τους περισσότερους από 11.000 λεπαδιδρόμους που θα μεταφέρουν αυτό το Ολυμπιακό σύμβολο στην πόλη του Φωτός που θα διοργανώσει τους αγώνες της 303ης Ολυμπιάδας. Να σας πω την αλήθεια, δάκρυσα όταν το έμαθα, γιατί για μένα οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι η ιστορία του αθλητισμού. Σκέφτομαι ότι με τον δικό μου μικρό τρόπο για 200 μέτρα, για 4 λεπτά, θα είμαι μέρος αυτής της ιστορίας. Όταν το άκουσα, συγκινήθηκα πολύ. Από την γέννησή του πριν από 32 χρόνια, ο Ματιέ έπασχε από μια γενετική νευρομυϊκή νόσο. Αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να είναι ενεργό στο διαδίκτυο χάρη στην πρόοδο της επιστήμης. Επίσης, έσπευδε στα στάδια, αρκεί αυτά να είναι προσβάσιμα. Έτσι, έβγαλε φωτογραφίες με κορυφαίους τενίστες όπως ο Ράφα Ναδάλ, ο Κάρλος Μόγια, ο Μπενουά Πέρ και ο Πολ Ανρί Ματιέ. Αυτό το πάθος του για τον αθλητισμό τον βοήθησε να διαψεύσει τις προγνώσεις των γιατρών. Στους γονείς μου είπαν να μην δεθούν συναισθηματικά με το παιδί τους γιατί θα πεθάνει πριν τα 2 του χρόνια. Λοιπόν, οι γιατροί έκαναν λίγο λάθος γιατί πέρασαν 30 και είμαι ακόμα εδώ. Πάντα έλεγα στην οικογένεια και τους φίλους μου: δεν πρόκειται να πεθάνω ούτως ή άλλως γιατί δεν έχω πάει ποτέ σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Ματιέ θα παρακολουθήσει επίσης και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι ελπίζω ότι θα βελτιώσουν περαιτέρω την κατάσταση στη γαλλική πρωτεύουσα για τα άτομα με αναπηρία. Μπορεί να βοηθήσει πολύ, ειδικά στον τομέα της αναπηρίας. Μας έχει ήδη δώσει την δυνατότητα να δούμε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήταν μέτρια ή και καθόλου προσβάσιμα. Θα μας επιτρέψει, όπως έκαναν άλλοι πριν από εμάς, το Λονδίνο και το Πεκίνο για παράδειγμα, να εξελιχθούμε και να γίνουμε πιο προσιτοί στα άτομα με αναπηρία. Ο Ματιέ συνεχίζει να τροφοδοτεί το κανάλι του στο YouTube. Μιλάει για την αναπηρία, για οικιακούς αυτοματισμούς και φυσικά τον αθλητισμό.